ακριβώς θα είναι, πείτε μας κάποια πράγματα για το σημερινό event του Cyprus and Praise Space 2015. Να. Τι παρουσιάστηκε, πώς. Το Cyprus and Praise Space 2015 ουσιαστικά είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει σκοπό να ενημερώσει περισσότερο τον κόσμο για την κυπριακή κοινωνία, να τους αναπτύξει την κουλτούρα της έρευνας τεχνολογίας στα θέματα διαστήματος, να τους ενημερώσει για τα ερευνητικά προγράμματα που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή κάτω από το Horizon 2020. Επίσης να τους ενημερώσει για τα μελλοντικά που θα έρθουν το 2016 και το 2017. Υπάρχουν διάφοροι ομιλητές από την Κύπρο και από το εξωτερικό. Απλά να αναφέρουμε ότι την έναρξη σήμερα του συνεδρίου την είχε κάνει ο Δημοσιογραφός ο Μάριος Δημητριάδης, ο οποίος μας είχε ανακοινώσει ουσιαστικά και μας είχε υπενθυμίσει ότι η Κύπρος προχωρά προς ολοταχώς προς την ένταξη της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, που αυτό θα μας δώσει πολλές ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη στα θέματα διαστήματος, θα δώσει στην Κύπρο και στις κυπριακές εταιρείες να αναπτυχθούν περισσότερο. Μετά είχαμε ομιλητές από το ΙΠΕ, επίσης είχαμε από τον Greek Space Cluster, κάποιον αντιπρόσωπο που μας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές εταιρείες και οργανισμοί χρησιμοποιούν, ενώνουν δυνάμεις και αναπτύσσουν τεχνολογίες στην Ελλάδα, είτε κυρίως για προγράμματα μέσα από την ESA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ουσιαστικά. Είχαμε επίσης μια καταπληκτική, πάρα πολύ καλή παρουσίαση του προγράμματος Copernicus από το Horizon 2020 από κάποιον αντιπρόσωπο, Dr. Thomas Baer, ο οποίος είναι Copernicus Policy Coordinator, ήρθε από την ESA, αντιπρόσωπος, ο οποίος μας μίλησε μαζί με αρκετά πράγματα για το Copernicus, τις ευκαιρίες που έχουμε όλοι σαν χώρα εδώ, σαν Κύπρος, στο να αναπτύξουμε τεχνολογίες που χρησιμοποιούν το Earth Observation και που η Κύπρος έχει πολλές διάθεση σε αυτόν τον τομέα. Παρουσιάσαμε επίσης τις κυπριακές επιτυχίες ή να το πω και κυπριακές γενικά συμμετοχές στα ερευνητικά προγράμματα του Horizon μέχρι τώρα 2014-2015. Η Κύπρος πάει αρκετά καλά σε αυτόν τον τομέα, θα μπορούσε φυσικά να πάει και καλύτερα, αλλά έχει πετύχει αρκετές ψηλές βαθμολογίες στα ερευνητικά, στα proposal της, στις προτάσεις που έχει στείλει. Δυστυχώς όμως, ο συντελεστής, να το πω, επιτυχίας, το ποσοστό επιτυχίας των προτάσεων είναι πάρα πολύ χαμηλό, γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στα διάφορα προγράμματα. Μπορώ να σας πω ότι μπορεί να γίνεται από 2,5% μέχρι 5-6% το ποσοστό επιτυχίας, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις μια επιτυχημένη πρόταση. Σαν είσαστε μέλος του European University Department, το Department, τι έρευνα, ας πούμε, τώρα προωθεί? Το Department αποτελείται από 14 καθηγητές, ο καθένας ασχολείται με τα δικά του ερευνητικά. Εγώ κυρίως ασχολούμαι με θέματα τηλεπικοινωνιών, από στρατοσφαιρικές εναέριες πλατφόρμες και από δορυφορικά συστήματα, αλλά κυρίως είναι τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Άλλος συνάδελφος ασχολείται με αστρονομία, οπότε μιλώ για τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία έχουν σχέση με το space. Και αν μια εταιρεία, ας πούμε, θέλει να συνεργαστεί μαζί σε επίπεδο, πώς μπορεί να... Μπορούν ανά πάσα στιγμή να έρθουν στο Πανεπιστήμιο, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας με το email μας. Το τμήμα μας έχει website, το οποίο αναρτά συνήθως τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, τα CV των καθηγητών, τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Και μπορείτε να το βρείτε στο cse.euc.ac.cy και είναι η ιστοσελίδα του τμήματος μας. Μπορεί να έρθει κάποιος, εδώ είμαστε πάντα ανοιχτοί και όχι μόνο ερευνητικά, αλλά επίσης και για την ανάπτυξη
τεχνολογιών, μας ενδιαφέρει, μπορούμε να αναφέρουμε μια πολύ καλή ιδέα, μπορούμε να σκεφτούμε κάποια projects, έχουμε προγράμματα internships, δηλαδή οι φοιτητές μας μπορούν να δουλέψουν πάνω σε μια ιδέα και να αναπτύξουν κάποια τεχνολογία η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της ιδέας. Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε και προτάσεις ερευνητικές, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, είτε μικρής χρηματοδότησης είτε μεγάλης χρηματοδότησης, αναλόγως πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε και πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ιδέα. Ευχαριστώ.